Γεια σας, τι κάνετε? What's the weather like in your country? Let's answer in Greek. First, let's learn some ways to start a conversation about the weather. Τι όμορφη μέρα! Τι όμορφη μέρα! Πω πω, πόσο ωραία μέρα έχει σήμερα! Πω πω, πόσο ωραία μέρα έχει σήμερα! Γιατί βρέχει σήμερα! Γιατί βρέχει σήμερα! Πόσο χάλια είναι ο καιρός σήμερα! Πόσο χάλια είναι ο καιρός σήμερα! Τι άθλιος καιρός! Τι άθλιος καιρός! Μάλλον θα χιονίσει. Μάλλον θα χιονίσει. Τι καιρό κάνει σήμερα! Τι καιρό κάνει σήμερα! Τι ωραίος που είναι ο καιρός σήμερα! Τι ωραίος που είναι ο καιρός σήμερα! Άκουσα ότι ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Άκουσα ότι ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Έχει πάρα πολύ κρύο. Έχει πάρα πολύ κρύο. Πού θα πας με αυτόν τον καιρό? Πού θα πας με αυτόν τον καιρό? Σήμερα έχει μια ανοιξιάτικη μέρα. Σήμερα έχει μια ανοιξιάτικη μέρα. Τι είπε το δελτίο καιρού για σήμερα? Τι είπε το δελτίο καιρού για σήμερα? And now let's try to describe the weather. Έχει πάρα πολύ κρύο. Έχει πάρα πολύ κρύο. Έχει ζέστη σήμερα. Έχει ζέστη σήμερα. Η ζέστη είναι αφόρητη. Η ζέστη είναι αφόρητη. Or, τι αφόρητη ζέστη κάνει σήμερα? Τι αφόρητη ζέστη κάνει σήμερα? Δροσούλα έχει. Δροσούλα έχει. Κάνει παγωνιά. Κάνει παγωνιά. Η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν. Η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν. Βράζουμε από τη ζέστη. Βράζουμε από τη ζέστη. Ρίχνει χαλάζι. Ρίχνει χαλάζι. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Έχει συννεφιά έξω. Έχει συννεφιά έξω. Βρέχει αρκετά σήμερα. Βρέχει αρκετά σήμερα. Ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Ο ήλιος λάμπει. Ο ήλιος λάμπει. So in Greek to describe the weather, we usually use two verbs. Έχει and κάνει. Έχει κρύο. Κάνει ζέστη. Έχει συννεφιά. Έχει καλή μέρα. But βρέχει, χιονίζει. And some more vocabulary about the weather.
Ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει. Η καταιγίδα. Η καταιγίδα. Το χιόνι. Το χιόνι. Ο ήλιος. Ο ήλιος. Το σύννεφο. Το σύννεφο. Η ομίχλη. Η ομίχλη. Η βροχή. Η βροχή. Η ψυχάλα. Η ψυχάλα. Η χιονονιφάδα. Η χιονονιφάδα. Ο αέρας. Ο άνεμος. Ο αέρας. Ο άνεμος. Φυσάει. Φυσάει. So, what's the weather like in your country? Let us know down to the comments in Greek. If you like the lesson, thumbs it up and subscribe. For everyday words and phrases, find me on Facebook and Instagram. And for more lessons, visit my blog. Thank you once again for watching my video. See you soon. Γεια σας!